Ο οικονομολόγος που άφησε άφωνη την Ευρώπη, ο καθηγητής που δεν δίστασε να τα βάλει με τον πρόεδρο του Eurogroup Γερούντα Ισελμπλουμ, που άντεξε την παγωμένη υποδοχή του Βολφγκανγκ Σόιμπλε, το πρόσωπο που σύμφωνα με το CNN σηκώνει στις πλάτες του το μέλλον της Ελλάδας και που συζητήθηκε όσο κανένα άλλο τις τελευταίες ημέρες, ο Γιάννης Βαρουφάκης ήταν πάντοτε ανατρεπτικός. Ακόμη και όταν λειτουργούσε λιγότερο πολιορκημένος από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μια επιχείρηση όταν πτωχεύει, κλείνει και εξαφανίζεται. Ένα κράτος δεν κλείνει και εξαφανίζεται από τη στιγμή που υπάρχουν οι πολίτες του. Τις 23 Απριλίου του 2010, ένας καθηγητής οικονομικών, σχεδόν άγνωστος τότε, επισκεπτόταν το Ηράκλειο για να μιλήσει στην αίθουσα της παλιάς λαχαναγοράς σε νεαρούς φοιτητές. Τα λόγια του ήταν σχεδόν προφητικά. Χρωστάμε 300 δισεκατομμύρια. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα, με τις διαθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δεν μπορούμε να τα ξεπληρώσουμε. Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη σε κατάσταση χρεοκοπίας, τόνισε τότε χαρακτηριστικά μιλώντας στον φακό της Κρήτη TV. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο αντισυμβατικός καθηγητής με καταγωγή από την Κρήτη και το Κάιρο, που έκατσε στα σκαλοπάτια για να μιλήσει πρόσωπο με πρόσωπο με τους φοιτητές του, θα γινόταν σήμερα ο αντισυμβατικός υπουργός οικονομικών της κυβέρνησης Τσίπρα το 2015. Μια περίπτωση να μας αφήσουν να χρεοκοπήσουμε εντός της Ευρωζώνης, το οποίο θα ήταν ευχής έργο. Απ' την άλλη μεριά, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι αποφασισμένη κάτι τέτοιο δεν θα το επιτρέψει. Το οποίο οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην εκπαραθύρωση της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Μία χώρα να φύγει από την Ευρωζώνη θα πρέπει να καταστρατηγηθούν 1115, θυμάμαι, το νούμερο, νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1115? Ναι. Δηλαδή, μιλάμε για την κατάρρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο της Ευρωζώνης. Ο 54χρονος καθηγητής με το δερμάτινο μπουφάν, που συνεχίζει να μετακινείται με μηχανή ακόμα και στο Μέγαρο Μαξίμου και πάντα χωρίς συνοδεία, σπούδασε μαθηματικά και οικονομικά στα πανεπιστήμια του Έσεξ και του Μπέρμιγχαμ της Βρετανίας. Και έμελε να δώσει τη σκληρότερη διπλωματική μάχη για τη χώρα μας.